θα ξεκινήσω με ένα περίεργο τρόπο. Ποιος είναι μορφωμένος αρκετά για να ξέρει τι ήταν οι σιρήνες στην Οδύσσια? Προσπαθούσαν να σε περιπλανήσουν για να χάσει το δρόμο σου, κάτι τέτοιο. Ωραία. Ο Οδυσσέας, φεύγοντας από το νησί της Κύρκης, η Κύρκη τον είχε συμβουλέψει για το πέρασμα των σιρηνών και έδωσε διαταγή τον ίδιο να τον δέσουν στο κατάρτι και όσο και αν φώναζε να τον απελευθερώσουν, να μην τον αφήναν ελεύθερο να πάει στις σιρήνες. Θα ξέρετε, ακόμα για αυτό που δεν έχετε ασχοληθεί, ότι έφτασε στην Ιθάκη σώσος και αυλαβής. Γιατί τα λέω αυτά? Είναι πολύ λογικό αύριο να σκέφτεστε πώς θα πάει το παιχνίδι, τι απόδοση θα έχετε, αν θα παίξετε, αν δεν θα παίξετε και όλα αυτά. Είναι πολύ λογικό. Τι σκέφτεστε λοιπόν? Τη διαδικασία. Σπάνια σκέφτεστε το αποτέλεσμα. Διορθώστε με αν είμαι λάθος, οι περισσότεροι από εσάς αύριο σκέφτεστε το αποτέλεσμα. Σκέφτεστε τον εαυτό σας να κρατάει το τρόπαιο. Εγώ σκέφτομαι το βράδυ βασικά, όχι το μάτι. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα. Πρόσεξε. Άμα θέλουμε να πανηγυρίσουμε στο τέλος, γιατί γι' αυτό παλεύουμε από την αρχή της χρονιάς, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να υπηρετήσουμε, παιδιά. Και η διαδικασία είναι η ίδια αρχή που επικρατεί σε κάθε παιχνίδι. Είναι ένα ακόμα παιχνίδι, 95-96 λεπτά όσο κρατήσει, και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Αύριο η πιο ταπεινή ομάδα είναι η αντίπαλη, γιατί δεν έχει τίποτα να χάσει και τίποτα να κερδίσει. Εμείς θα πρέπει να βάλουμε μεγάλο στοίχημα με τον εαυτό μας και μεγάλη πρόκληση για όλους σας να καθαρίσετε το μυαλό σας, να μείνετε συγκεντρωμένοι σε αυτό που έχουμε να κάνουμε και τότε δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Ουσιαστικά αύριο παίζουμε εμείς εναντίον του εαυτού μας. Τα Αστέρια θεωρώ είναι τα πιο ταλαντούχα, η πιο ταλαντούχα ομάδα σε αυτήν την κατηγορία. Βγάζω εμάς. Το Πλαγιάρι το μόνο που έχει είναι, εντάξει, κάποια ατομική ποιότητα, ναι, αλλά πιο πολύ εμπειρία. Τα Αστέρια έχουν πολύ μέλλον. Πρεσάρουν ψηλά και πρεσάρουν σαν ένα. Πιέζουν σαν ένα, κινούνται σαν ένα, έχουν πολύ καλή συνοχή. Ποια είναι η αδύναμη τους πλευρά? Το αριστερό τετράγωνο, αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ, αριστερό εξάρι και αριστερό το μπράβο. Το κολόφιτο, μπράβο. Αυτός εδώ έχει πάρα πολύ ψηλό work rate. Εδώ πέρα όμως αυτός βγαίνει συχνά εκτός θέση και ξεχνάει να επιστρέψει, δημιουργεί τεράστιο κενό εδώ πέρα. Και αυτός είτε παρασύρεται από το εξάρι και αφήνει το δεκάρι μόνο του, είτε μένει πίσω στο δεκάρι και αφήνει το εξάρι μόνο του. Σε αυτό το μισό, αν η μπάλα είναι από αριστερά, πείτε μου, τι rotations πρέπει να δω? Να κατέβει το φόρ με το εξτρέμ. Μπράβο. Τα rotations θα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ έντονα και ταυτόχρονα. Αν το κάνετε σε αρχή ταχύτητα εδώ για παράδειγμα, αυτοί θα καταλάβουν τι κάνετε και θα προσαρμοστούν. Ενώ αν το κάνετε έντονα, θα χαθούν. Δεν έχω λόγια να σας πω το τι προσμονή έχω για αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι όμως ότι, και θέλω να με πιστέψετε, το βλέπω σαν ένα ακόμα παιχνίδι. Η ψυχούλα μου το ξέρει πόσο πολύ δουλέψαμε όλοι μαζί από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, παιδιά. Τα σπουδαία αύριο. Πάμε! Πάμε! Νομίζω ο coach είπε αρκετά για αυτό το match που δεν χρειάζεται να πούμε πολλά ακόμα. Αλλά μια και τυχαίνει να είμαι στους λίγους ανθρώπους που ήταν από την πρώτη μέρα της BAM, από τη σύλληψη της ιδέας, ας πούμε. Εντάξει, να πω ότι η αλήθεια το ότι είμαστε πλέον λιγότερο από 24 ώρες από αυτό που σας λέγαμε σε αυτό το γήπεδο πριν 10 μήνες είναι κάπως ακραίο. Μην μας πάνε τα ζουμιά τώρα. Είναι αρκετά καλή κερκίδα όμως. Ενώ χωράει κόσμο. Μ' αρέσει χώρο το αρκετά να σου πω αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, στην τελική, ενώ έχεις αυτές και έχει και πολύ χώρο από δίπλα, οπότε μπορούν να κάτσουν και όρθιοι εκεί, να τους βάζουν και αυτούς τους εισιτήρους. Την πρώτη φορά που είχαμε έρθει σε αυτό το γήπεδο, ήταν όταν κοιτούσαμε βασικά τα γήπεδα. Ήταν πριν καν να το κλείσουμε, πριν καν να αποφασίσουμε ότι θα είναι αυτό και σας είχαμε ρωτήσει κιόλας, θυμάμαι. Αλλά κερκιδούλα full clean, εντάξει, δεν έχει. Κοίτα, σκέψω ότι αν η γραμμή είναι εδώ, σκέψω ότι έχει όλη αυτή την απόσταση να μπει κόσμο θεωρητικά έτσι. Ναι. Τι? Ότι είναι πολύ κοντά και μπορεί να γίνει μαλακία. Είναι αρκετά κοντά. Τι θα κάνουν, θα μπουν μέσα στο γήπεδο, ρε. Κοίτα, στα γκολ σίγουρα. Δηλαδή, άμα βάλουμε γκολ εδώ και έρθει εδώ πέρα να πανηγυρίσει, σίγουρα έρχονται όλοι και εδώ πέρα σε αγκαλιάζουν, να ξέρει. Θα μου κάνει εικόνα αυτό. Να βάζω γκολ εδώ και να έρχομαι και να πανηγυρίζω και όλοι να έρχονται πάνω μέσα στο κόρνερ. Φυσικά ακόμα δεν τέλειωσε. Θέλουμε αύριο να φτάσουμε σε αυτό που λέγαμε σε εκείνο το βίντεο. Αλλά μόνο το να βρισκόμαστε τόσο κοντά μετά από τόση δουλειά νομίζω είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
που συμβαίνει και το πώς όλα οδήγησαν μέχρι εδώ και το πώς φαίνεται στις φάτσες όλων όλο αυτό το μέχρι σήμερα. Μία ακόμα προπόνηση και ελπίζουμε ένας ακόμα αγώνας για να γίνει το όνειρο. Πόσες ώρες έχουμε ακόμη για το πρωτάθλημα? Για το πρωτάθλημα έχουμε 20 περίπου. Το λέει εκεί. Ναι. Αυτά τα γάντια λένε και την ώρα. Έλα δύο, σύνδυνε! Πάμε λίγο! Μαλάκα, εντάξει, με κλέβουνε. Ο Κόνος είναι στον πιο αριστερά στο Λάζαρο. Έλα, τράβα τον! Όπως έκανε τραστόκιν. Τράβα τον! Θέλω λίγο να μου πεις. Τι νιώθεις την τελευταία προπόνηση? Να μιλήσω σοβαρά. Είναι. Δεν μπορώ, αν μιλήσω σοβαρά θα κλάψω. Οπότε δεν θα μιλήσω σοβαρά. Το αφήσω για αύριο. Πώς νιώθεις για την τελευταία αυτή προπόνηση? Τελευταία μέχρι το ματς αύριο. Ναι. Χαρά μεγάλη. Αλλά αν δεν κερδίσουμε δεν αλλάζει κάτι. Εσύ πώς νιώθεις? Ακούμε εδώ! Χρειάζεται ταχύτητα σε αποφάσεις. Τα αστέρια, όπως και η Αγία Παρασκευή, έτσι και αυτοί ψάχνουν τους δύο μπροστά. Δεν ψάχνουν ούτε τους εξτρέμους στη μετάβαση. Ούτε κανέναν άλλο. Ψάχνουν τους δύο μπροστά, το 10 και το 4 ή τους δύο 4. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν αγχώνομαι τόσο πολύ. Ανυπομονώ, νομίζω αυτό είναι το συνέστημα, αλλά δεν θα περάσει και μπάλα από τα πόδια μου, έτσι. Ανυπομονώ για το αποτέλεσμα, δηλαδή. Ανυπομονώ για το αποτέλεσμα, τα πανηγύρια, εκεί είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Και η φασούλα είναι τέτοια. Μακάρι, κάποιες ώρες μένουν, τα παιδιά πρέπει να πάρουν την νίκη. Πάμε να δούμε. Ηρεμήστε το! 2-0 χάνουμε, κύριοι! Παιδιά, είμαστε στο άλλο μισό! Πρέπει να είστε παθιασμένοι να σκοράρετε! Γεμίστε την περιοχή! Μεταφορά με χειριού, υπομονή! Και πότε να αλλάξουμε τέμπο! Θέλω πάλι να μοιραστείτε μία από κάθε πλευρά για φάουλ, ο Βλάχος με το ποτό. Σφυρίζω, ο πρώτος παίκτης είναι ο Βλάχος! Φτιαχτείτε! Παίζουμε τη διπλή πάσα, ξεμαρκάρισμα. Εδώ! Πάμε! Πάει, τον σκότωσε το παιδί. Θέλω να σηκωθείτε λίγο όλοι όρθιοι. Συνάντηση 3 ώρα αύριο εδώ πέρα. Οκ. Okay. Θέλω 1-2 ώρες πριν τη συνάντηση. Μακαρόνια με κιμά, γουστάρουμε. Ναι. Οκ. Okay. Λίγο τυρί, όχι ψωμί και πολλά νερά. Τώρα που θα γυρίσετε σπίτι, επειδή είναι προπόνηση και αύριο αγώνας, δεν έχει κενό, θέλω με τη μία μπάνιο και παγωθεραπεία στα πόδια σας. Όπως γίνεται. Και μετά σου λέει πρόεδρος. Πάμε λίγο, σιγά. Από την αρχή της χρονιάς, παιδιά, είμαστε από τις λίγες ομάδες που κυνηγάνε πρωτάθλημα που δεν χρειαστήκαμε ποτέ συνδυασμό αποτελεσμάτων. Ήμασταν πρώτοι γιατί πάντα παίρναμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Οπότε από την πρώτη μέρα σας αξίζει αυτό το πρωτάθλημα, παιδιά. Ήρθατε σαν πρωταθλητές και αύριο θα τελειώσουμε σαν πρωταθλητές. Να είστε σίγουροι. Πάμε δυνατά με το 3. 1, 2, 3, πάμε! Yeah.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλη μια καινοτομία της BAM FC. Έχουμε κάνει πολλές. Σήμερα ξεκινάμε με το Macri Cam. PUV. Τάι, έτοιμος. Δεν σε βλέπω πολύ έτοιμο. Σίγουρα δεν είσαι έτοιμος. PUV. Άμα το πάρουμε. Κανόνιση, σήμερα έχει δυνατό βράδυ. Πολύ υπεύθυνοι είμαστε και έχει γαμηθεί η φάση. Σουβλακούδι, πρόεδρε! Τι, επειδή έχουμε γιορτή, τέλειωσε η δίαιτα. Αυτά είναι match day. Την περασμένη φορά δεν έχω ξαναδεί τη μίκρα τόσο βρώμη. Το σουβλάκι το είπε. Όπως σήμερα θα γίνει βλαχτορά, δεν μ' ανοικήσουμε. Έτσι. Αυτό είναι το κρούτσι μπαμ, σκληρή δουλειά. Μαλάκα, το τελειώνει σήμερα, Δεν έχει κάτι άλλο. Ξέρω ότι δεν έχει κάτι άλλο. Μαλάκα, με καβλώνει. Τι! Χολίδι, τι θα γίνει, ρε μαλάκα, σε ένα θα περιμένουμε 2 ώρες. Πεθάνει από ασφυξία εδώ μέσα. Ωχώ, αγαπημένο μου. Τι κάνουμε. Σήμερα, μαλάκα, μετά μόλι τελειώσει, θα γίνει εδώ σοου. Γεια σα, γεια σα. Θέλω να βγάλω μια φωτογραφία του φιλοξενούμενου για να του πούμε λίγο από το μικρόφωνο. Καλή επιτυχία, παιδιά. Να είστε καλά. Πάμε λίγο. Εντάξει, Κονίλο, μπορεί να περάσει, αδερφέ μου. Το παιδί είναι μυθοπλασία, δεν υπάρχει. Φέρε λίγο 5-6 νερά στου διαιτητέ. Σας έχω πει και σας έχω ξαναπεί ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι πάνω απ' όλα αναμνήσεις. Είμαστε πλέον στο μάτς που κρίνεται ο στόχος που θέσαμε από την αρχή. Και είστε από τους λίγους, θα πω μοναδικούς ποδοσφαιριστές που θα έχετε αυτή τη δυνατότητα να μπαίνετε στα βιντεάκια της ομάδας και να βλέπετε όλη σας την προσπάθεια, να ξαναθυμάστε όλη σας την προσπάθεια, όλο τον υδρότα, όλη την αγωνία. Όλη τη δέσμευση και τις θυσίες που έχετε κάνει για να φτάσουμε ως εδώ. Σήμερα ουσιαστικά δεν παλεύουμε απλά για τον τίτλο, παλεύουμε για το τι γεύση θέλετε να έχουν αυτές οι αναμνήσεις όταν θα τις ξαναζείτε. Να παίξετε για τους ίδιους εαυτούς. Πολλοί από εσάς, μέχρι να μπείτε σε αυτή την ομάδα, είχατε παρατήσει το ποδόσφαιρο είτε λόγω τραυματισμών είτε λόγω απογοητεύσεων. Γενικότερα δεν βρήκατε την ηθάκη σας και είστε εδώ ελπίζοντας ξανά. Για όλους σας, αυτή η μέρα σήμερα, αυτό το παιχνίδι σήμερα είναι δικαίωση. Πρέπει σήμερα να παλέψετε για τη γεύση, για το τι γεύση θέλετε να έχουν αυτές οι αναμνήσεις. Παίξτε για το παιδί που έχετε μέσα σας και ονειρεύετε ακόμα με μια μπάλα στα χέρια, παιδιά. Πάμε δυνατά! Μπράβο, Γκέρ! Μπράβο, Ζάρο!
16 θα πεθάνω. Μπράβο ρε Γκέλη! Όχι ρε μαλάκα! Μαλάκες δεν μας θέλει, μάγκες δεν μας θέλει. Μπράβο ρε, μπράβο Τζάρο! 3 λεπτά! Μπράβο, μπράβο! Μπράβο! Όχι, μπράβο! Κάλυψε! Μας έχει πεθάνει ρε μαλάκα, μαν.
Σαν μικρό παιδί αυτό που έλεγες, το έκανε σε Γαριόλη. Το έκανε σε Γαριόλη. Το έκανε σε Γαριόλη. Το έκανε σε πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Υπό διαφορετικές συνθήκες, αν σκεφτόμουν αυτή τη μέρα, θα έλεγα ότι την αφιερώνω όλοι στους Χάριδες και πάλι την αφιερώνω βέβαια, αλλά την αφιερώνω σε όλους εσάς βασικά. Σε όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε ομάδα, παιδιά, τίποτα άλλο. Ένα! Ήταν μακρύ. Ήταν αυρογγελάς. Γίνε ρε μαλάκα. Ένας μάν μου έδωσε τα γυαλιά του. Τι λες. Άιντε! Άιντε!